Σίγουρα α, δεν ξέρω πόσοι από εμά στην Κύπρο αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος ενός Ολυμπιακού Μεταλλίου αλλά σίγουρα ένα Ολυμπιακό Μεταλλίο δεν, δεν έρχεται ποτέ τυχαία. Τι φόρμουλα χρησιμοποίησε ο Παύλος Κοντήτης θέλω να σας πάρω πιο πίσω, όχι τώρα, όχι το, το φετινό το μεταλλίο αλλά από τη στιγμή που άρχισε, που μπήκε στην θάλασσα που πήρε το σκάφος του και ξεκίνησε την δουλειά και να φτάσει δημιουργώντα όλη αυτή την πορεία μέχρι τον μεγάλο τίτλο. Η φόρμουλα, θα έλεγα ότι διαμορφώθηκε καθοδόν. Mm -hmm. Ό,τι βλέπαμε, ό,τι δεν δούλευε, το αλλάζαμε. Είτε αυτόν ήταν προπονητή ή χώρη προπονητή, αν θέλει ακόμα, ο γυμναστή, ο, ο ψυχολόγος ή ο mental trainer και ούτω καθεξής. Σήμερα με τον γιατρό Παναγιώτη Κοντίδη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε σημαντικότατες εξελίξεις. Γιατρέ, επιτρέψτε μου να σας φωνάζω με το τίτλο. Ή θέλετε κύριε Κοντίδη, τι σας αρέσει. Δεν έχω πρόβλημα, Παναγιώτη και κύριε Κοντίδη, ό,τι θέλεις. Κύριε Κοντίδη, πέστε μου καταρχήν, δεν μπορώ να ξεφύγω από την ερώτηση, πώς αισθάνεστε μετά το δεύτερο Ολυμπιακό τεράστιο μετάλλιο Uh, του Παύλου Κοντήδη, του γιου Τεράστια υπερηφάνεια, τεράστια συγκίνηση. Πραγματικά δακρύσαμε με τον Παύλο. Κάτι που δεν συνέβη και στο Λονδίνο και το είχε αποθυμένο ο Παύλο. Ναι. Είναι, είναι ένα ερώτημα που θέλω να κάνω. Το πρώτο ή το δεύτερο. Ή όσα έρχονται είναι ακόμα καλύτερα. <laughs> το δεύτερο ήταν πιο γλυκή. <laughs> Διότι ήρθε μετά την αποτυχία ή το μη επιθυμητό αποτέλεσμα του Τόκιο ναι. την τέταρτη θέση. Οπότε νομίζω ότι ο Παύλος έκανε κάποιες δηλώσει. Ότι ναι. του έφυγε πλέον η πικρία του Τόκιο. Έχω μιλήσει. Είχα μιλήσει μαζί του μια-δύο εβδομάδε πριν φύγει για την Γαλλία και έδειχνε μια ετοιμότητα. Ήταν σίγουρο για τον τίτλο, για το μετάλλιο. Απλά θέλαμε να δούμε το χρώμα. Ε, και η ερώτηση μου είναι τι προπαιδεία πρέπει να υπάρχει σε ένα τέτοιο αθλητή για να έχει αυτή την αυτοπεποίθηση. Δεν είμαι ο ειδικό να απαντήσω για την προπαιδεία. Πιστεύω αυτό που άλλαξε ένα από αυτά που άλλαξαν, αλλά η μεγαλύτερη σημασία ναι. ίσω να είχε ο ψυχολογικό παραγόντα. Κυρίω, έτσι. Κυρίω. Ναι. Σίγουρα α, δεν ξέρω πόσοι από εμά στην Κύπρο αντιλαμβανόμαστε το μέγεθο ενό Ολυμπιακού Μεταλλίου, αλλά σίγουρα ένα Ολυμπιακό Μετάλλιο δεν, δεν έρχεται ποτέ τυχαία. Τι φόρμουλα χρησιμοποίησε ο Παύλο Κοντζίδη, θέλω να σα πάρω πιο πίσω, όχι τώρα, όχι το, το φετινό το μεταλλίο αλλά από τη στιγμή που άρχισε, που μπήκε στην θάλασσα, που πήρε το σκάφο του και ξεκίνησε την δουλειά και να φτάσει, δημιουργώντα όλη αυτή την πορεία, μέχρι τον μεγάλο τίτλο. Η φόρμουλα θα έλεγα ότι διαμορφώθηκε καθοδόν. Yeah. Ό,τι βλέπαμε, ό,τι δεν δούλευε, το αλλάζαμε. Είτε αυτόν ήταν προπονητής ή χώρη προπονητή αν θέλεις ακόμα, ο γυμναστής, ο, ο ψυχολόγος ή ο mental trainer, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμω προποθέτουν ε, και μια συμμετοχή, δηλαδή ένα τρόπο. Ποιο συμμετείχε μαζί σα, ήταν ε, ο ΚΟΑ, ήταν ε, η Ομοσπονδία Ιστρεοπολία, Ποιοι ήταν οι συμμετέχοντε. Έχω ξαναπεί έχω ναι. και θα το πω και τώρα ότι ένα από τα μυστικά τη επιτυχία είναι το γεγονό ότι ουσιαστικά δεν περιμέναμε από κάποιον να έρθει και να ικανοποιήσει τι απαιτήσει μα ή τι ιδέε μα, αν θέλει, διότι οι απαιτήσει ναι. δεν ήταν, εν περιπτώσει, εκεί που βλέπαν ότι χρειάζεται αλλαγή, προχωρούσαμε την εκάμναμε Έστω θα καλύψει ο ΚΟΑ τ, 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 την αλλαγή, ναι. οικονομικά ομιλώντα. Ναι, ναι, ναι. Έστω όχι, και έτσι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Έτσι πρέπει όμω να λειτουργούν τα πράγματα, είναι το επόμενο ερώτημα. Ή ε, μπαίνοντα σιγά σιγά στο κυρίω ε, πιάτο. Όχι. Σί, σίγουρα ναι. όχι. Οπότε, παρόλο που ναι. εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι ήταν επιτυχημένη η συνταγή ναι. αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτόν τον ρόλο πρέπει να τον παίξει κάποιος ε, επίσημος οργανισμός mm -hmm. και εννοώ κοα κοε κλπ διότι διαφορετικά εάν δεν υπάρχει η τρέλα και τα κοντήλια από την οικογένεια για να παίξουν το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο, mm -hmm. ε, στην ουσία θα χαθούν ταλέντα και λαμβάνοντα υπόψη πόσο μικρό είναι ο τόπο μα, δεν μα παίρνει να χάνουμε ταλέντα. Σα έφερα εδώ ακριβώ για αυτόν το λόγο, επειδή ε, μπαίνετε στην υποψηφιότητα για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ε, και σε μια πολύ πρόσφατη ε, συνέντευξη μιλήσατε ακριβώ για αυτό αυτή την ιδέα που έχει αυτή την άποψη, αυτή την εισήγηση να βοηθήσετε νεαρά ταλέντα να εξελιχτούν σιγά σιγά δίνοντας τους και προσφέροντας τους την απαραίτητη βοήθεια για να φτάσουν εκεί Μπορώ να πω ότι έχω στο μυαλό μου και συγκεκριμένα ονόματα για αυτό το πράγμα υπάρχουν, υπάρχουν τα ταλέντα δηλαδή φτάνει πια να μιλούμε στο, στο περίπου στο, στο θεωρητικό ναι. επίπεδο ε, μπορούμε να ονοματίσουμε κιόλα αν θέλει. Ο Μάριο ο Γεωργίου. Βεβαίως. Η Ελένα Κουλιτσέγκο. Υπάρχουν τα παιδιά τη φυροβολία τώρα από το Παγκόσμιο U20. Ο Κεσίδη και η Βαλεντίνα Σάβα. Mm -hmm. Υπάρχουν παιδιά τη Κοποβολή τα οποία έχουν φέρει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 ή U21. Δεν είμαι σίγουρο. Ο Ποντίκη, ο Κοντόπουλο και η Ελευθερίου. Ε, αυτά τα παιδιά πρέπει να τα αγκαλιάσουμε. Εάν του αφήσουμε, θα χαθούν. Ενώ αυτά τα παιδιά είναι σίγουρα προκρίσει στην τσέπη για την Ολυμπιαία του Λοσάντζιλ από τώρα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Τι θα κάνετε δηλαδή διαφορετικό, Ποιο είναι αυτό που α, θα εισηγήσει το ούτω ώστε αυτά τα παιδιά να αγκαλιαστούν με διαφορετικό τρόπο και να εξελιχθούν στο μέλλον. Πρέπει να πρέπει. γίνει ειδικό σχεδιασμό, πρέπει να γίνει ειδική επιτροπή από ανθρώπου εμπειρογνώμονε αυτού του ναι. κομματιού, η οποία θα του φωνάξει, θα του αγκαλιάσει, θα του. Περιβάλλει με τα άτομα που μπορούν. Είναι σημαντικό. Μπορεί να έχει τον καλύτερο προπονητή, αλλά ο προπονητή να μην τα βρίσκει με τον αθλητή του. Yeah. Άρα θα χρειαστεί να κάνει και κάποιε αλλαγέ και κάποιε αυξομοιώσει. Να βρεθεί σιγά σιγά από τώρα η ομάδα που τα βρίσκει και εγκεφαλικά και σωματικά και στον χώρο τη προπονηση και εκτό προπονηση να δημιουργηθούν αυτέ οι ομάδε, αυτέ οι οικογένειε, ναι. γιατί στο τέλο είναι μικρέ οικογένειε. Όντω. Εμεί τον προπονητή του Παύλου το θεωρούμε την οικογένεια αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Έχει 15 χρόνια και. Ναι. Λοιπόν, και αυτέ οι οικογένειε πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν και μετά να του δοθούν τα μέσα να λειτουργήσουν σωστά με άξονα και με γνώμονα του 28. Τα ταλέντα είναι ένα από του λόγου που απευθύνεστε προ τι ομοσπονδίε για την ανάληψη της Προεδρίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπή και ποιοι άλλοι είναι η, στόχη, η βασική οι Θεωρώ ότι η διαχείριση των χρημάτων που, σκο... που ξοδεύονται στον αθλητισμό στην Κύπρο θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Πολύ καλύτερη τολμώ να πω. Και αυτό το πράγμα μόνο με τεχνογνωσία γίνεται. Η διαχείριση έτσι. Η διαχείριση. Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετά χρήματα στον αθλητισμό. Δεν εννοώ ότι πρέπει να αναλάβει ο ΚΟΑ και η ΚΟΕ τα πλήρη έξοδα και ό,τι θέλει ο αθλητή, πάρτα και προχώρα. Ναι. Πρέπει να ελέγχονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει όμορφα και συγκροτημένα και νούσιμα κατά την Κυπριακή ναι. διάλεκτο, να διαχειρίζονται αυτά τα χρήματα. Υπάρχει χώρο και για σπόστορε του αθλητή, υπάρχει χώρο και για την οικογένεια. Να μην αφήσουμε. Τον καθένα να νομίζει ότι ξέρει, θα με αναλάβει ή με ανέλαβε η Ολυμπιακή Επιτροπή, με ανέλαβε ο ΚΟΑ και γυρω θέλω τόσα, θέλω τόσα. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει έτσι. Α είμαστε ρεαλιστέ. Πρέπει να βρεθούν οι χρυσέ τομές, Πρέπει να οργανωθούν αυτέ οι, οι οικογένειε γύρω από τον κάθε έναν από του αθλητέ, οι οποίε να στηρίξουν εκεί που θα χρειαστεί να στηρίξουν παραπάνω, εκεί που θα χρειαστεί λιγότερο να παίξουν λίγο μπελόν mm -hmm. κ.ο.ο.κ. Είστε έτοιμοι να το κάνετε για αυτό, γιατί για να κατεβεί κάποιο στο στίβο μια εκλογική αναμέτρηση, σίγουρα πρέπει να έχει υπόψη του κάποια δεδομένα. Το κάνω για 20 χρόνια, κλαφ. Το κάνω για 20 χρόνια. Μάλιστα. Από το 2004. Άρα αυτό το μοντέλο που χρησιμοποιήσατε για δικό σα. Το μοντέλο είναι σωστό. Μάλιστα. Το μοντέλο θεωρώ ότι είναι σωστό. Ναι. Εκείνο που θεωρώ ότι είναι λάθο είναι το μοντέλο. Την, την, την αποτελεσματικότητα ή το execution του μοντέλου αυτού το έκαμε η οικογένεια και όχι κάποιοι φορεί που, που έχουν σαν στόχο αυτό το πράγμα. Ναι, τέλο πάντων. Ναι, υποχρέωση να το κάνουν. Υποχρέωση. Ναι. Είναι οι εντεταγμένοι φορεί του κράτου για να φέρουν ει πέρα σε αυτά τα πράγματα. Μιλώντα, θα σα ρωτούσε κανεί, όλα αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν μέχρι τώρα. Δεν υπήρχε η σωστή διαχείριση, η σωστή επίβλεψη και ουσιαστικά η βοήθεια στα ταλέντα για να αναπτυχθούν. Πιστεύω πω όχι. Πιστεύω πως όχι, διότι γίνεται ακόμα και σήμερα ναι. σε ένα γενικό πλαίσιο. Δεν επιλέγονται μονάδες να ανυψωθούν ή αν επιλέγονται ε, διότι σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει αλλά το πιο κλασικό παράδειγμα είναι ότι πρέπει ο αθλητής να φέρει το αποτέλεσμα και μετά να τον αγκαλιάσει. Αυτό συνήθω έτσι γίνεται στην Κύπρο, ναι. Δυστυχώς. Ε, Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να αγκαλιαστούν πριν το αποτέλεσμα και δεν θα επαναλαβώ αυτό. Ονομάτισα ονομάθησα ναι. 5-6 άτομα προηγουμένω. Στα, στα οποία, πιστεύετε απόλυτα, έτσι. Απόλυτα, και, και φαντάζομαι απόλυτα. ότι με την. Α, α, αν τελικά η κατάληξη είναι να αναλάβετε την Προεδρία, φαντάζομαι ότι θα ψάξετε και για, άλλους, και για άλλα ταλέντα. Έτσι, και σε άλλου τομεί. Ο ρόλο τη Ολυμπιακή Επιτροπή, πιστεύω, ένα από του πολύ σημαντικούς ρόλους της, είναι η συνεχής επαφή και διαβούλευση με τις ομοσπονδίες και κατ' επέκταση με τους αθλητές. Mm -hmm. Και εκεί όπου η ομοσπονδία δουλεύει σωστά και βγάζει προς τα έξω αθλητές, πιθανούς αθλητές και ούτω καθεξής, πρέπει να βοηθάτε. Υπάρχουν και ομοσπονδίες οι οποίες δεν δεσαπασχολεί το Ολυμπιακό κίνημα. έχουμε παραδείγματα, mm -hmm. ας μην πούμε σε αυτήν την συζήτηση, πρέπει κάπου να επιβραβεύονται καλύτερα αυτοί που προσπαθούν να φέρουν Ολυμπιακέ προκρίσει, να φέρουν Ολυμπιακέ διακρίσει κ.ο.κ. Μην ξεχνάμε, η ονομασία είναι Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχετε ε, καταγράψει αυτή την, αυτή την, τις ιδέες που έχετε για την, με την ανάληψη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής σας ως πρόεδρος. Έχετε μιλήσει με ομοσπονδίες. Έχετε μεταφέρει αυτό το πνεύμα. Μιλώ καθημερινά με ομοσπονδίες. Ναι. Έχω καταντήσει να πηγαίνω Λευκοσία σχεδόν καθημερινά τι τελευταίε εβδομάδε. Εγκάβεσαι Λευκοσιάτη. Έμαθα τον τρόμο, Καλαμπάντη. Ε... Υπάρχει μια ιδιόρυθμη ε, ατμόσφαιρα την οποία δεν ξέρω ούτε πώ να την ονομάσω, τολμώ να πάω ούτε και πώ να τη διαχειριστώ. Άρα Εγώ είμαι πώς... άνθρωπο ο οποίο κοιτάζω τον άλλο στα μάτια. Αυτό μου χωρί το κεφάλι μου είναι και στο στόμα μου δεν βρίσκω παρόμοια αντιμετώπιση πολλέ φορέ και με ενοχλεί. Δηλαδή, όταν δώσω το λόγο μου για κάτι, όταν πω κάτι θα γίνει έτσι, στο βαθμό που εξαρτάται από μένα, θα το προσπαθήσω απόλυτα. Ε, Δυστυχώ, εμάθαμε το αράπικο, το διφορούμενο, το κρατώ του σκηνή από τι δυο παντέ και το καθεξή, το οποίο προσωπικά με ενοχλεί, αλλά this is Cyprus. Είναι η κυπριακή πραγματικότητα. Ε, αυτό όμω πρέπει να αλλάξει. Το this is Cyprus πρέπει να το αλλάξουμε θα προσπαθήσουμε. Είστε αισιόδοξο για την όλη εξέλιξη. Εκφίσω είμαι αισιόδοξο. Ναι. Δεν μου αρέσει να χάνω μάχε. Και εφόσον αποφάσισα να κάνω αυτή τη, τη μάχη σε εισαγωγικά ναι. οπωσδήποτε, θα την κάνω μέχρι τέλου. Ο Παύλο μόλι πρόσφατα. είχε γραπτώς δηλώσει μια απογοήτευση από την Κυπριακή Ιστοπλογική Ομοσπονδία. Ε, γιατί ε, δεν δόθηκε, δεν μπήκε μάλλον στην υπηρεσία διάταξη, στην συνεδρία τέλο πάντων. Το κάνουμε πιο απλά για τον κόσμο. Ε, για το ποιο θα αντιπροσωπεύσει ε, στι εκλογέ ε, στι 25 του μήνα την ε, ομοσπονδία του, Δεν ξέρω αν σωστό να απαντήσω εγώ αυτό το πράγμα, ναι. γιατί επίγυνται και δεν είναι, καινούργιες δεν είναι, συναντήσεις. Δεν, ναι, δεν είναι δικό σας και προσωπικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Δηλαδή, ε, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιο από εμά, ε, είτε δημοσιογράφος, είτε ακόμα και ε, φύλαθλος, οπαδός, όπως θέλετε, πέστε το, ε, να δει πώ λειτουργούν οι διαδικασίε, οι οποίε κατά την άποψή μου δεν είναι οι σωστέ. Να κάνω μια παρέμβαση. Ναι. Συζητώντα αυτόν ακριβώ το θέμα του Παύλου με την Ομοσπονδία και με νομικού Φίλου μα, έπεσε στο τραπέζι μια ιδέα η οποία μου άρεσε, οφείλω να πω. Από νομικό μάλιστα. Mm -hmm. Και λέει το εξή: Εφόσον ο εκπρόσωπο που πάει εκεί δεν πάει για να δώσει τον ψήφων του, αλλά πάει ω εκπρόσωπο τη Ομοσπονδία, άρα πρέπει να δώσει την ψήφων τη εκεί που του, που του έδωσαν οδηγήσει η Ομοσπονδία του. βεβαίως γιατί να μην γίνεται φανερό ο ψήφο από τι Ομοσπονδίε, λοιπόν, λέει ο εν λόγω ναι. νομικό, και να αποφευχθούν όλε αυτέ οι ίντρικε και οι υπόγειε και οι υπέρυε ε, ε, ναι. υποσχέσει και ξέρω εγώ, και να μην κάθε Ομοσπονδία φανερά, διοικητικό συμβούλιο, τι θέλετε να αποφασίζουμε αποφασίζουμε μετά, ψηφίζουμε μετά, ψηφίζουμε μετά και να είναι εκεί φανερό. Mm -hmm θα λυθεί ένα μεγάλο μέρο του προβλήματο που έλεγαμε προηγουμένω. Σίγουρα. Είστε διαθετημένο ψυχείτε και σώματι να αναλώσετε όλε σα τι δυνάμει για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, εφόσον και αν εκλεγεί. Θέλω δείτε. να δω και άλλου γονεί περήφανου σαν και εμένα. Και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να το καταφέρω. Δεν σου κρύβω ότι. Σπουδαίο, σπουδαία σπουδαί τάκα. Ήλπιζα ότι θα είχε πέραν του ενό μεταλλίου στο Παρίσι στην Κύπρο. Yeah. Το ένα το εμπίστευα σίγουρα. Ναι. Ελπίζω όμω ότι αρχίσουν και δεύτερον και δεν νομίζω να ήταν πολύ μακριά. Ναι. Μελετώντα τόσα χρόνια τον αθλητισμό, σίγουρα έχετε δει και τα αδύνατα σημεία, τα θετικά, τα αρνητικά. Ε, Αναλαμβάνοντα ένα τέτοιο πόστο, ποιο είναι ο, ο βασικό σα στόχο για τον αθλητισμό, αυτό που βάζετε σαν στόχο για να τον πετύχετε στο τέλο τη καριέρα σα, στο τέλο τη θητεία σα, εάν και εφόσον εκλεγείτε. Δεν είναι βασικό στόχο, αλλά είναι στόχο μακροπρόθεσμος αυτό που θα πω. Πιστεύω ότι ε, η Κύπρο θα μπορούσε να κερδίσει πάρα πολλά ωφέλη μέσα από τον αθλητισμό και εξηγούμε θα μπορούσαμε να στοχεύσουμε στη διοργάνωση ε, μεσογειακών, ακόμα και κοινοπολιτιακών ε, αγώνων στην mm. Κύπρο. Λίγα πράγματα υπολείπονται για να γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα. Είναι όμω ακριβά πράγματα, ναι. διότι για να κάνει έναν κοπηλατοδρόμιο ή για να κάνει έναν ποδηλατοδρόμιο, δεν είναι λίγα λεφτά. Εγώ ευελπιστώ ότι με σωστή προσέγγιση, με διαχείριση και εμπλοκή και ευρωπαϊκών κονδυλίων και από άλλε χώρε, οι οποίε θα έχουν. Να κερδίσουν από αυτά τα πράγματα. Διότι αν κάνει ένα κοπηλατοδρόμιο ή ένα ε, πόδιλατοδρόμιο στην Κύπρο, συγκεκριμένα αυτά τα δύο, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ, πολύ μεγάλη βοήθεια. σω να αργήσαμε κιόλα. Θα προσελκύει καταρχήν όλη τη βόρεια και την κεντρική Ευρώπη από τον Οκτώβρη μέχρι τον Μάρτιο να έρχονται να προπονούνται εδώ. Λόγω καιρικών συνθηκών. Στη Λέμεσό βλέπω σχεδόν κάθε Σαββατοκυριακό, πιθανότατα κάθε Σαβτοκυριακό τεράστιες ομάδες των 20-30 ποδηλατών να πηγαίνουν και είναι ξένες ομάδες με τα λόγω του πίσω από την πλάτη τους να ποδηλατούν στον δρόμο να πηγαίνουν προς το ζύγι και το καθεξής ναι. εφόσον έρχονται για να κάνουν road cycling θα έρθουν για να κάνουν και cycling εντός αίθουσα. επίσης γίνονται ε, διάφοροι μικροί αγώνες κοπηλασία, κανό καγιάκ και προσελκύουν μέχρι και 10-20 διαφορετικέ χώρε. Έρχονται και φέρνουν τα θέσει του τα κάτω, διότι δεν μπορούν τον νιόβρι να κάνουν κοπηλασία ανικανό. Mm -hmm. Στην Σουηδία, στην Πολωνία, στη Ρωσία κ.ο.κ. Εντάξει, η Ρωσία τώρα. <laughs> Άλλο Παπαδοπούλου. Ε, ναι, είναι μεγάλο πίβολα σχέδια. Σίγουρα είναι μεγάλη πίβολα. Αλλά. Μα δεν βάλει ψηλά του στόχου που θα πάρει. Ακριβώ. Αν δεν ονειρευτεί ψηλά, δεν θα φτάσει ποτέ ψηλά. Ακριβώ. <laughs> <laughs> Ε, μου κάνει εντύπωση α, κύριε Κοντιδί που και αυτό είναι πάρα πολύ σεβαστό την έννοια ότι α, δεν θάβετε αντιπάλους κρατάτε ένα, μια εντιμότητα, ένα επίπεδο Ο αθλητισμός για μένα είναι ένα χώρο στον οποίο πρέ, πρέπει και μπορεί να κάνεις μόνο φίλους Ξαναπέστε <laughs> εδώ Στον αθλητισμό κάνουμε μόνο φίλους <laughs> Εάν <laughs> μαλώνουμε στον αθλητισμό τότε όλα είναι λάθος το μήνυμα του αθλητισμού προ τα έξω τι είναι. Η φιλία, mm -hmm. η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια. Πόσα φιλμάκια έχουμε δει να τερματίζει πρώτο κάποιο και να χάνει τι δυνάμει του για να τον πιάνει δεύτερο να τον τερματίσει. Μαραθώνιου και δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί είναι το νόημα του Ολυμπισμού και του αθλητισμού. Εγώ προσωπικά, Γλαφκό, δεν με ενδιαφέρει η καρέκλα σα στόχο. Ναι. Εντάξει, έχετε χορτάσει εξουσία με την καλή έννοια. Ναι. Έχω υπάρξει ναι. πρόεδρο σε πολλά επίπεδα και στον ναι. Όμιλο και στην Ομοσπονδία και σε φοιτητικέ οργανώσει και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κλπ. Για μένα η καρέκλα, η οποιαδήποτε καρέκλα, πρέπει να είναι μέσο. Μπαίνει πρόεδρο σε κάποιο επίπεδο, σε κάποιο σωματείο, σε κάποιον οργανισμό. Γιατί από τη θέση εκείνη του πρόεδρου θέλει και μπορεί να πάρει τα πράγματα ένα-δύο-τρία βήματα παραπέρα. Εάν ο στόχο είναι να κάτσει πα στην Γκρανάδα και να σου φωνάζουν πρόεδρο για να γυρίζει και αφήστε τα πράγματα όπω είναι εκεί, κινησμένα, νισταγμένα, να περάσουμε, δεν αξίζει τον κόμπο να είσαι εκεί πέρα. Με την ανάληψη σα, κλείνοντα τη τελευταία ερώτηση, θα σα πάρει πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο για να δούμε αλλαγέ εμεί, οι υπόλοιποι, οι κοινοί αυτοί που κοιτάμε και παρακολουθούμε και καταγράφουμε γεγονότα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει σύντομα, γρήγορα, ελπίζω να τα καταφέρουμε με τις εκλογές, ναι. δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό, είναι η, η, η συμπερίληψη Ολύμπιανς στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Κάτι που λείπει. Υπάρχουν Ολύμπιανς, ο αρχαιότερος αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο, ο Κώστας ο Παπακώστας, ναι. ο πρώην γενικό διευθυντή του, του ΚΟΑ. Ήταν ο, προ... Ναι. ο σημειοφόρο τη Κυπριακή ναι, Ομάδα το 80 στη ο, Μόσχα. Ναι, ναι. Λοιπόν, από το 80 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 44 χρόνια. 44 χρόνια ο Κωστάκη μου είναι πλέον ε, συνταξιούχος κ.λπ. Ε, όλοι οι νεότεροι του Κώστα έχουν περάσει τόσες και τόσες μονάδες αξιόλογες από, την, από τον αθλητισμό της Κύπρου και δεν είδαμε ποτέ έναν από αυτούς να διεκδικήσει, να διεκδικήσει μπορεί να, ίσως να έχει διεκδικήσει αλλά ναι. να πάρει θέση στο εκτελεστικό συμβούλιο τη Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Που θα μπορούσαν να ήταν και οι καλύτεροι σύμβουλοι. Έτσι. Μα με ρωτά εμένα, μακροπρόθεσμα, θα πρέπει το συμβούλιο να να αποτελείται μόνο από Ολυμπιανέ. Με την πάρδο των χρόνων, θα πρέπει αυτά τα παιδιά που πήραν την Ολυμπιακή mm -hmm. δάδα, που επεράσαν από το Ολυμπιακό κίνημα σαν αθλητέ, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εμπλέκονται στι οικείε ομοσπονδίε, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά δυστυχώ. Ναι. και θα πρέπει να αλλάξει. Ναι, πρέπει ένα να άλλο να δούμε, μεγάλο θέμα. Πρέπει ναι. να δούμε του λόγου που δεν εμπλέκονται mm -hmm. και μέσα από την εμπλοκή του στι Ομοσπονδίε να καταλήγουν και στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Δεν υπάρχει ε, ομάδα ατόμων με περισσότερε γνώσει περί Ολυμπισμού από αυτού του ανθρώπου. Mm -hmm. Έχουν δουλέψει, ξέρουν το αντικείμενο από μέσα. Έτσι, για Γιατρέα, κύριε Κοντίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στι επερχόμενε εκλογέ και είμαι σίγουρο ότι αυτά τα οποία καταγράφουμε και στην κάμερα σήμερα, όπω καταγράψαμε και πολλά άλλα πράγματα, θα μετουσιώσετε σε πράξει για να δούμε ένα διαφορετικό προϊόν όσο αφορά τον αθλητισμό μα. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο κύριο Κοντίδη, ο γιατρό, κατά του περισσότερου τουλάχιστον τον ξέρουν, κυρίω εδώ στη Λεμεσό, ο οποίο ε, ε, ζητά την ψήφο των για την ανάληψη τη Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ε, με στόχο πάντοτε ε, το καλύτερο για τον αθλητισμό. Να είστε καλά.